κάνει πραγματικά εντύπωση που ακόμα και σήμερα έρχεστε εδώ πέρα στη Βουλή να υπερασπιστείτε αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση με την Τίτζια. Είναι μια σύμβαση η οποία προέκυψε από ένα διαγωνισμό παροδία, ένα διαγωνισμό με ένα συμμετέχοντα, ένα τίμημα εξευτελιστικό για τον αέρα της χώρας, ο οποίος με 18 εκατομμύρια παραχωρήθηκε στον νικητή του διαγωνισμού, ο οποίος νικητής έτρεχε μόνος του ως εκ θαύματος αυτό το διαγωνισμό, για το εξευτελιστικό ποσό των 18 εκατομμυρίων. Εκ των οποίων βεβαίως, διότι πρέπει να διευκολύνουμε όταν πρόκειται για ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, το τίμημα καταβάλλεται τμηματικά και μέχρι στιγμής έχουν καταβάλει, αν δεν κάνω λάθος, 7 εκατομμύρια. Εκτός τούτου, έρχεστε τώρα με την ερώτησή σας να υπερασπιστείτε τι ακριβώς. Γράφετε στην ερώτηση 23/1/2015 ότι εντάξατε έργα την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Συγχαρητήρια. Είχατε προεκλογική συγκέντρωση, μίλαγε ο κύριος Σαμαράς στο Σύνταγμα δηλαδή, και εσείς εντάξατε έργα. Μήπως και καλύψετε τις ενοχές σας από το τεράστιο σκάνδαλο της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, η οποία θέλω να θυμίσω στον ελληνικό λαό ότι είχε δύο μαύρα. Είχε το μαύρο της ΕΡΤ πριν και το μαύρο για τους πολίτες μετά. Τους πολίτες των περιοχών αυτών στις οποίες αναφέρεστε στην ερώτησή σας, τους πολίτες των περιοχών τους οποίους εμείς τώρα καλύπτουμε, και είναι ειρωνία. Και είναι, ας μην χρησιμοποιήσω κάποια βαριά έκφραση, ας μην χρησιμοποιήσω, να έρχεστε αυτή τη στιγμή και να λέτε, επειδή προσπαθήσατε να καλύψετε κάποιες ενοχές σας, ότι είχατε λύσει αυτό το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα είχατε λύσει? Θα καλύπτονταν σε 6 μήνες, 14 μήνες κατά μέσο όρο έχουν τα έργα ανάλογου περιεχομένου χρόνο εκτέλεσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού. Και μετά το φυσικό αντικείμενο 6 και 7 μήνες. Και θα φτάναμε στο τέλος του 2015 και βεβαίως αυτά τα έργα θα έπρεπε να γίνουν από δημόσιους πόρους. Μου λέτε για τους πόρους του ΣΕΕΤ. Οι πόροι της ΣΕΕΤ είναι πόροι που έρχονται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Δεν είναι πόροι του Έλληνα φορολογουμένου, τον οποίο εσείς θα επιβαρύνατε και χωρίς βεβαίως να λύνετε το πρόβλημα, τουλάχιστον 3 χρόνια θα έπαιρνε και με αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Έρχομαι τώρα στο τι κάνουμε εμείς. Η δική μας δράση περιλαμβάνει πρώτον δωρεάν χορήγηση εξοπλισμού και αποκωδικοποιητική κεραία με διετή εγγύηση. Δωρεάν εγκατάσταση του εξοπλισμού, δωρεάν πρόσβαση για πάντα στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, στους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας που μεταδίδονται από τη δορυφορική πλατφόρμα των παρόχων και στους τουλάχιστον 50 ελεύθερους στο δορυφόρο τηλεοπτικούς και 30 ελεύθερους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι απολύτως και σαφώς περισσότερες και ποιοτικότερες και παρέχονται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Η δορυφορική τεχνολογία καλύπτει ακόμα και τις πλέον ιδιαίτερες από γεωμορφολογική άποψη περιοχές. Καθαρό κόστος δεν είναι 1,9 εκατομμύρια, είναι 1,5 εκατομμύριο. Καταβάλλεται φάπαξ και δεν απαιτείται δέσμευση επιπλέον πόρων. Η γραφειοκρατία παρακάμπτεται και αυτή τη στιγμή εκατοντάδες πολίτες ήδη έχουν εγκαταστήσει τα δορυφορικά τους πιάτα και μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους 16.000 νοικοκυριά ή 80.000 πολίτες θα έχουν δικαίωμα πρόσβαση τέτοιου. Και επειδή αναφερθήκατε και στην ερώτηση του συναδέλφου της Νέας Δημοκρατίας, καλωσορίζουμε αυτή την ειλικρινή αγωνία και σας δηλώνω εδώ ενώπιον και της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι αναζητούμε πόρους ούτως ώστε αυτό το αποτελεσματικότατο πρόγραμμα να γενικευτεί. Διότι δικαίωμα στην πρόσβαση και στην... Ποια διάκριση? Μα ξεκινήσαμε λοιπόν από τις παραμεθόριες. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τις εθνικά ευαίσθητες περιοχές και βεβαίως αναζητούμε τρόπους να γενικευτεί. Εάν εδώ πέρα έχουμε παρένεση να συνεχίσουμε και να γενικεύσουμε το έργο, την καλωσορίζω. Εάν μας κάνετε κριτική γιατί το ξεκινήσαμε, με συγχωρείτε, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ. Κυρία Σημακοπούλου. Νομίζω καταρχήν ότι είναι προφανές ότι η κυρία Σημακοπούλου στη δεύτερη τοποθέτησή της δεν είχε απολύτως τίποτα να πει για την ουσία της ερώτησης και διολίστησε στο γνωστό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί κατάρρευσης της δικής μας διαπραγμάτευσης κτλ. Επειδή μιλήσατε για τη σύμβαση της DGA, θέλω να σας παραπέμψω και μιλήσατε και για την αρχιοθέτηση από τον εισαγγελέα ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Και αυτή η σύμβαση ήταν απολύτως ανήθικη. Ανήθικη εις βάρος του δημοσίου. Διότι στην Ελλάδα συνετελέσει μια αεροπειρατεία για την οποία η παράταξή σας είναι απολύτως υπόλογη. Το πρόγραμμά μας,
κυρία Σημακοπούλου, είπατε ότι είναι too good to be true. Δηλαδή, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Είναι και καλό και αληθινό. Και καλωσορίζω, λέω και επαναλαμβάνω, διατυπώσεις αντιπολίτευσης, οι οποίες μας εξωθούν, μας πρόχνουν στο να το γενικεύσουμε. Και δεσμεύομαι να πω εδώ, ενώπιον σας, ότι αυτό θα το εξετάσουμε. Μία κουβέντα μόνο, επειδή πήρα την ευκαιρία και μιλήσατε και για το δικό σας success story. Το 2014 έκλεισε με ύφεση 1,2%. Το 2014 η Ελλάδα είχε σαφές χρηματοδοτικό πρόβλημα, το οποίο το έχουν ομολογήσει οι στελέχοι σας μέσα σε αυτή την αίθουσα για το Μάρτιο του 2015. Το 2014 η χώρα είχε δεσμευτεί σε πλεονάσματα τα οποία κατά τον Υπουργό Οικονομικών σας, τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, σε πλεονάσματα τα οποία δεν έβγαιναν. Η δική μας διαπραγμάτευση, και αυτό πλέον είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, έχουμε δώσει αγώνα για να βγάλουμε από τις πλάτες του ελληνικού λαού όλες τις επώδυνες δεσμεύσεις. Αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχασε 500.000 θέσεις εργασίας κατά τη διακυβέρνηση Παπανδρέου, 250.000 θέσεις εργασίας κατά τη διακυβέρνηση Σαμαρά και έχει κερδίσει 200.000 θέσεις εργασίας με τη δική μας διακυβέρνηση. Τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία είναι ενθαρρυντικά, τα βλέπει η παγκόσμια οικονομική κοινότητα, ποιοι δεν τα βλέπουν. Οι κύκλοι του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμβαστούν με την ιδέα ότι μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση βγάζει τη χώρα από τη λάσπη στην οποία εσείς τη βυθίσατε, και βεβαίως εσείς, οι οποίοι είστε εγκλωβισμένοι σε ένα αφήγημα το οποίο στερείται οποιοδήποτε πατήματος σε σχέση με την πραγματικότητα. Κλείνει η αξιολόγηση, προχωράμε παρακάτω και προς Θεού μην μας κάνετε κριτική για τα ζητήματα του χρέους. Εσείς αναζητούσατε πιστοποιητικά γύρω-τριγύρω. Και εμείς λέμε τι? Ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση, η οποία ακριβώς θα ανοίξει το δρόμο για να επιβεβαιωθούν και να γίνουν ακόμα πιο σταθερά τα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Για τα θέματα των επιδομάτων, η Υπουργός, η Θεανόη Φωτίου, νομίζω ότι μπορεί να σας διαφωτίσει. Αφήστε και...